Είναι και στο συνάδελφο του ΑΕ Ελλάδος Σπύρο Λάμπρου για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω στοιχεία για την 38χρονη και το 10χρονο γιο της. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται ότι η κλινική τους κατάσταση είναι καλή. Η κοπέλα μάλιστα είναι απείρετη. Τώρα, όσον αφορά στη 40χρονη, πράγματι είχε επισκεφτεί τη Βόρεια Ιταλία. Η 40χρονη πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Σωτηρία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Έμεινε 2 ώρες, δεν της έδωσε κανένα σημασία. Και η ίδια αναγκάστηκε να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί έγινε η εξέταση και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Είναι υπάλληλος τράπεζας. Στα γραφεία της τράπεζας που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή γίνεται απολύμανση. Όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στο συγκεκριμένο όροφο θα απομακρυνθούν από την εργασία τους για 14 μέρες και θα βρίσκονται σε καραντίνα. Και θα κάνουν την εργασία τους από το σπίτι. Ευτυχώς η συγκεκριμένη κοπέλα δεν δούλευε σε κισέ, που σημαίνει ότι δεν ήρθε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια ανταλλαγής χρημάτων. Και τώρα έχουμε και άλλη μια πληροφορία. Η φίλη της 40χρονης που τη μετέφερε στο νοσοκομείο έχει και αυτή συμπτώματα κορονοϊού. Θεωρείται και αυτή ύποπτο κρούσμα και βρίσκεται στο Αττικό νοσοκομείο. Επίσης, έχουμε 2 ύποπτα κρούσματα υπαλλήλων της Βουλής. Και με τις πληροφορίες που έρχονται τώρα λένε ότι οι υπάλληλοι θα μείνουν 14 μέρες προληπτικά στο σπίτι τους, γιατί είχαν και αυτοί ταξιδέψει στη Βόρεια Ιταλία. Από τις 6 ο Υπουργός της Υγείας, ο κ. Κικίλιας, έχει συνάντηση με τους φαρμακοβιομήχανους της χώρας, προκειμένου να είναι καλυμμένα τα δημόσια νοσοκομεία από αναλώσιμα υλικά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εξετάζονται αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω, πολλά ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Έχουμε ένα στο Αττικό νοσοκομείο, έχουμε και σε άλλα σημεία. Νωρίτερα να σας πω ότι ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, όπως είπατε στο ρεπορτάζ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα καρναβάλια και στην Ξάνθη, κυρίως στην Πάτρα. Και στην Κρήτη, στην Πάτρα, ας πούμε, ο δήμαρχος είπε ότι θα γίνει το καρναβάλι το καλοκαίρι και ζήτησε αποζημιώσεις από την πολιτεία. Είναι μεγάλη ζημιά για τους καταστηματάρχες, όπως καταλαβαίνετε, και για τους ξενοδόχους, οι οποίοι είχαν 100% πληρότητα. Ναι. Κάτι και ακόμα που έχουμε. Ναι, Σπύρο. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, πριν λίγο ανακοίνωσε νέα μέτρα και για τα σύνορα, αύξηση σκαφών και περιπολιών στα νησιά του Αιγαίου, έκτακτα μέτρα για τις μεταναστευτικές ροές, έλεγχοι περισσότεροι σε ξηρά και θάλασσα. Γιατί στις μεταναστευτικές ροές υπάρχουν άνθρωποι από το Ιράν και ξέρουμε ότι το Ιράν είχε και πολλά κρούσματα και νεκρούς. Σίγουρα είμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση, Σπύρο, και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα δούμε δυστυχώς και άλλα κρούσματα και στην Ελλάδα. Η κλινική κατάσταση των ασθενών που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται είναι καλή και μάλιστα με λοιμοξιολόγους που μιλήσαμε μας είπαν ότι μπορούν σε 1, 2, 3, 4 μέρες να μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους, αλλά επειδή είναι το συγκεκριμένο θέμα τώρα, θα μείνουν 14 μέρες σε απομόνωση. Τώρα, στο θέμα με την 40χρονη, προσπαθούν, όπως καταλαβαίνετε, να εξετάσουν και όλους όσοι βρίσκονταν στον ίδιο όροφο στην εργασία της, αλλά και τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο σπίτι της και όλους όσοι βρίσκονται στη γειτονιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ο κύκλος και περιμένουμε αύριο να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Η επόμενη επίσημη ενημέρωση θα είναι στις 12 το μεσημέρι. Σε ευχαριστώ.